Του, αναφέρθηκε στην απελπιστική κατάσταση στην Γάζα και την ανάγκη παροχή ανθρωπιστική βοήθεια με αναφορέ και στην Κύπρο. Θα μα πει περισσότερα η Ελισάβετ Γεωργίου. Είναι ζωτική σημασία η παροχή βοήθεια προ τη Γάζα. Αυτή τη στιγμή, είπε ο Υπουργό Εξωτερικών τη Βρετανία από την Αίγυπτο, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, όπου ο πληθυσμό βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση. Εξετάζονται και οι θαλάσσιε επιλογέ, είπε ο Βρετανό Υπουργό, αναφερόμενο στον ανθρωπιστικό διάδρομο από την Κύπρο με Βρετανική. Σχέδιο για το οποίο εργάζονται. Επισήμανε ωστόσο ότι χρειάζεται μία μόνιμη κατάπαυση του πυρός, κατά την οποία η Χαμά δεν θα είναι πλέον σε θέση να απειλεί το Ισραήλ με ρουκέτες και τρομοκρατικές ενέργειες. Και τότε θα αναφερόμαστε σε μία μακροπρόθεσμη λύση. Σε ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Με φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, η Ελλάδα θα συμμετάσχει στην πολυεθνική επιχείρηση Φύλακα Ευημερία που θα αναπτυχθεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Στόχο: η αποτροπή επιθέσεων από τι δυνάμει των ανταρτών